Στην Εγνατία, οδό στο ύψο τη Κύρκη, υγειοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονο Έλληνα υπήκο, συγκρούστηκε νοτιοματοπικά με δημόσια χρήση φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονο Έλληνα υπήκο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο 52χρονο. Ο 52χρονο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα τροχιά Αλεξανδρούπολη. Έρευνες διεξάγονται από τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άγνωστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι μετέφεραν με ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο 140.500 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, η αστυνομική της υποδιεύθυνση ασφάλειας και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Ορεστιάδας πραγματοποίησαν έρευνες ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες, που βρισκόταν σταθευμένο στο Ορμένιο Ορεστιάδας, εντός του οποίου βρέθηκαν 140.500 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Τα παραπάνω πακέτα, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο τελωνείο Ορεστιάδας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το ελληνικό δημόσιο. Κατασχέθηκαν επίσης ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο και 4 συνοδευτικά έγγραφα του οχήματος. Ενεργείται προανάκριση από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Ορεστιάδας.